Από 1η του 2020 απλούστερο γίνεται το σύστημα φορολόγησης καθώς περνάει η φορολογία σε ψηφιακή εποχή. Ενώ είναι δυσκολότερο πλέον να φοροδιαφύγει κάποιος, όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος λογιστών Ροδόπης, Θεόδωρος Σαββάκης. Η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΔΕΤ, η λεγόμενη MyData, είναι αυτή στην οποία θα εφαρμοστεί από 1η του 2020, ώστε να περάσουμε στη νέα ψηφιακή εποχή των σχέσεων της φορολογικής διοίκησης με τις επιχειρήσεις και στην οποία θα εφαρμοστούν τα ηλεκτρονικά βιβλία. Τα ηλεκτρονικά βιβλία πρακτικά είναι μια εφαρμογή στην οποία θα παρακολουθούνται όλες οι συναλλαγές των επιχειρήσεων αυτοματοποιημένα και σε δεύτερο χρόνο θα εκπληρώνονται οι φορολογικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων αυτές αυτόματα χωρίς την παρουσία κάποιου φυσικού προσώπου. Είναι λοιπόν μια καινοτόμα εφαρμογή, νομίζω στην Ευρώπη, στην Ιταλία, η Ιταλία το έχει εισάγει, καθώς επίσης και η Πορτογαλία, είναι στα πρώτα χρόνια εφαρμογής αυτής, υπάρχουν θέματα και προβλήματα στην εφαρμογή τους, αλλά είναι πεπισμένη στη φορολογική διοίκηση ότι το δικό μας σύστημα θα είναι πιο σύγχρονο και διαμορφωμένο έτσι ώστε να μπορεί να εκπληρώσει όλα τις απαιτούμενες προσδοκίες. Η απλούστευση αυτή των υπηρεσιών, αυτό δεν σημαίνει πρακτικά για κάποιους που έχουν μεγάλο όγκο βέβαια συναλλαγών. Οι επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να δουλεύουν όπως δουλεύουν. Αυτό γίνεται για την αποφυγή και την πρόληψη φοροδιαφυγής και ελαφρεμπορίου, αλλά και από την άλλη για να τύχουν κάποιες επιχειρήσεις, συνεπείς επιχειρήσεις, να τύχουν γρηγορότερες επιστροφές φόρου και να μην έχουμε τις καθυστερήσεις που έχουμε μέχρι σήμερα.